Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Και να πούμε και καλή εβδομάδα, έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, καθώς χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω της μετάδοσης του αγώνα Άρης Εργοτέλης. Μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί με Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου, με όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη, φυσικά σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Εδώ παρεούλα θα το σχολιάσουμε, θα το αναλύσουμε. Έχουμε προγραμματίσει και κάποια θεματάκια τα οποία θα τα ακούσετε λίγο αργότερα. Όλα αυτά εδώ με τη δική σας συμμετοχή να γίνεται όπως πάντα μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αγωνιστική, η 21η, αν δεν κάνω λάθος, 21η δεν ήτανε. Ναι. Της Football League με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΟ Χανίων και Σαμικός Παναχαϊκή. Δεν μας έκανε τα κέφια η ομάδα από τα Χανιά. Έχασε με 2-1, 1-2 αν θέλετε καλύτερα, το τελικό αποτέλεσμα. Εκτός έδρας νίκη για την Παναχαϊκή και 7 η βαθμή της διαφοράς του Άρη από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 2 πανομοιότυπα γκολ από στατικές φάσεις η Παναχαϊκή, χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να θέλξει με την απόδοσή της. Κέρδισε τον Κισαμικό, ο οποίος ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, πιο ενεργητικός, πιο δραστήριος, πιο απειλητικός, και ισοφάρισε, αν και δέχτηκε πρώτος γκολ με ένα πέναλτι πεντακάθαρο προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ακολούθησε και μια σύραξη μάλιστα με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Κισαμικός δεν έκανε καθαρή ευκαιρία και με μια ακόμη στατική φάση η Παναχαϊκή, με τον Φωτάκη μια κεφαλιά αφύλακτο στο ύψος της μικρής περιοχής, έκανε το 1-2 και έτσι η Παναχαϊκή επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα της από τον Εργοτέλη την προηγούμενη αγωνιστική και μείωσε, ή μάλλον αν θέλετε διατήρησε αυτή την διαφορά στους 7 βαθμούς. Ο Άρης, ο οποίος επανέκαψε στην πρώτη θέση, έχει 53 βαθμούς έναντι 51 του Όφη, έχει 46 δηλαδή η Παναχαϊκή και όπως αντιλαμβάνεστε πάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή στις 3 ώρα το μεσημέρι στην Αγιά, στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Παιχνίδι το οποίο μαζί με αυτά τα 3 που ακολουθούν μετά θα κρίνει εμπολής την υπόθεση άνοδο, νομίζω, καθώς ο Άρης σε αυτή την τετράδα των αγώνων που ακολουθεί μέχρι το Πάσχα παίζει με την Παναχαϊκή. Στο καπάκι πηγαίνει πάλι εκτός έδρας να παίξει στις 24 του Μάρτη, ημέρα Σάββατο, με την ομάδα του Κισαμικού στα Χανιά. Υποδέχεται τη Δόξα Δράμας και μεγάλη Τετάρτη πηγαίνει να παίξει με τον Όφη. Δηλαδή παίζει και με τις δύο, από τις δύο ομάδες που μαζί του παλεύουν για τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Σούπερ Λίγκα. Και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι απλά, τα κουκιά είναι μετρημένα και η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ο Άρης κερδίζει την Κυριακή, λέω εγώ, στην Πάτρα και τελειώνει η ιστορία σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί φτάνει τη διαφορά στους 10 βαθμούς από την τρίτη Παναχαϊκή, της κόβει ουσιαστικά τα φτερά, τις όποιες πιθανότητες, φέρνει απογοήτευση στον αντίπαλο και ξεκαθαρίζει λίγο πολύ την κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση το πράγμα πάλι ζωντανεύει και θα είναι και πολύ σημαντικά και τα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν. Είναι ένα μάτς που, επαναλαμβάνω, μπορεί να κρίνει αρκετά αυτό το κυριακάτικο κόντρα στην Παναχαϊκή. Ο Άρης, ο οποίος θα σχολιάσουμε βέβαια και τη χθεσινή του εμφάνιση και τα όσα είδαμε στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη, την νίκη με 3-0, την εύκολη τελικά νίκη παρά το μέτριο πρώτο ημίχρονο για τον Άρη, ο οποίος επέστρεψε και αυτό στις νίκες μετά τις δύο ισοπαλίες που είχαν έτσι δημιουργήσει κάποια θεματάκια, μια περίεργη λίγο ατμόσφαιρα, μια αμφιβολία, είχε σκύψει και μια αμφισβήτηση γενικότερα για την ομάδα. Υπήρχε και φαινόταν, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο. Διαλύθηκαν όλα όμως στο δεύτερο με την καλύτερη εμφάνιση που έκανε η ομάδα, με τα γκολ που σημείωσε και την επιστροφή της στις επιτυχίες. Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μάτι της Κυριακής. Η ομάδα θα δώσει με όλο το ρεπορτάζ πώς θα αρχίσει την προετοιμασία της αύριο, ποιους παίκτες αναμένεται να έχει ως επιστροφές ως πανός και γενικότερα πώς έχει η κατάσταση σε μια εβδομάδα, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική πριν από ένα
παιχνίδι του οποίου το διετή θα τον μάθουμε και αύριο, ημέρα Τετάρτη, που βγαίνουν οι διαιτές για την Football League. Μάλιστα θα τραβήξει και αρκετά βλέμματα, έχω την εντύπωση, το μάτς αυτό, διότι δεν υπάρχει και Super League ως γνωστόν αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, οπότε θα πάρει τη μερίδα του λέοντος η Football League, και έτυχε μάλιστα, και πανηγυρίζει και η R3 νομίζω, να συμπίπτει με ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς που θα κρίνει και πάρα πολλά στην κατηγορία και θα το παρακολουθήσει και πάρα πολλοί κόσμος. Ήδη η Παναχαϊκή ανακοίνωσε ότι θα έχει ειδικό εκδοτήριο για τους φίλους του Άρη. 5.400 εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, περιμένετε τώρα, αύριο μεθαύριο, θα δείτε και την ανακοίνωση του κύριου Βασιλιάδη περί απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης για το παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕ, θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο παιχνίδια ο Άγγελος Χατή, δηλαδή από τα παιχνίδια τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας με Παναχαϊκή και Αοχανίου και Σαμικός, καθώς ήρθε η κλήση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Την κλήση την έστειλε φυσικά η Εθνική Ορδανία, στην οποία αγωνίζεται ο 28χρονος μέσο επιθετικός, ο οποίος θα πρέπει να αναχωρήσει μεθαύριο από τη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψει στις 28 του Μάρτη, δηλαδή λίγα 24 ώρα πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Δράμας. Δύο παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, εφόσον είναι επίσημη κλήση από την εθνική του ομάδα. Είσαι υποχρεωμένος να τη δεχτείς, εννοείται, και έτσι ο παίκτης φεύγει και θα επιστρέψει 2-3 μέρες νομίζω πριν από το παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Είναι μια απουσία, αλλά δεν μπορείς να κάνεις, επαναλαμβάνω, και διαφορετικά, και να πρέπει να συνηθίσουμε σιγά σιγά και με κάποιες απουσίες, καθώς ήδη αρχίζουν και πληθαίνουν τα προβλήματα που έχει η ομάδα με τιμωρίες και κάρτες. Θα σας πούμε αναλυτικά ποιοι είναι στο πρόβλημα και ποιοι χρειάζεται να δείξουν μια κάποια προσοχή από τα επόμενα παιχνίδια για να αποφύγουν τυχόν τιμωρία, κάτι που δεν απέφυγε ο Μουμίν για παράδειγμα χθες με την κίτρινη κάρτα που είδε, και ήταν η 7η που αντίκρισε ο βασικός αμυντικός μέσος της ομάδας, δημιουργώντας, όπως λέει και ο 779, μεγάλο πονοκέφαλο με την απουσία του από τα επόμενα 2 από τα 4 που θα επιλέξει ο Δημήτρης Πανός να τον δηλώσει, μαζί φυσικά και με τον Χαντί που θα απουσιάσει από τα 2 επόμενα μάτς. Και μέχρι αύριο το μεσημέρι ο Άρης θα στείλει στην Football League σε ποιο από τα μάτς θα εκτίσει την ποινή του ο Μουμίν. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για το τι σκέφτεται η τεχνική ηγεσία για την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα γιατί μας ρωτάει εδώ και ο φίλος ποιοι επιστρέφουν και τι ακριβώς έχουμε και με τις απουσίες. Θα τα πούμε όλα αυτά όταν θα επιστρέψουμε. Έχουμε προγραμματίσει και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα από τους πρωταγωνιστές χθες της νίκης του Άρη. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο και στην εκπομπή του All About Άρης. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τώρα το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε τελικά κάποια διαφημιστικά μηνύματα, λίγα πιστεύω, και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, φίλε 770, έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού σε λίγο με τον Μπράνισλαφ Νίκητς, ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό στο βασικό σχήμα και έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε για την χθεσινή του επιστροφή, και μάλιστα ειδικά στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός, κάνει και την ωραία κεφαλιά πάσα στο τρίτο γκολ, στο δεύτερο κιλό, στο τρίτο, ναι, και γενικότερα έδειξε ότι μπορεί να ποντάρει πάνω το προπονητής, ειδικά τώρα που έρχονται από ό,τι φαίνεται παιχνίδια με απουσίες λόγω καρτών για την ομάδα. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Μπράνισλαφ Νίκητς, τον αγαπημένο Μπάνε, Μπράτε, πώς ακριβώς σε φωνάζουν. Έτσι, έτσι ακριβώς, Μπάνε, Μπράτε, ναι. Είναι το ίδιο, ε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασικά ζητούμε συγγνώμη που διακόπτουμε την οικογενειακή γαλήνη και η ηρεμία, γιατί σήμερα είναι η μέρα ξεκούραση για τους ποδοσφαιριστές. Προκαταβολικά να σε ευχαριστήσουμε για την... Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ που μου πήρατε το τηλέφωνο και εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαι. Πώς αισθάνεσαι έτσι μετά από ένα πρώτο 90 λεπτό για σένα, μετά από αρκετό καιρό βασικός, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι? Να σας πω την αλήθεια, λίγο περίεργα. Εντάξει. Πλάκα, πλάκα, πλάκα κάνω. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο γιατί έχει περάσει αρκετό καιρό. Τέσσερις μήνες και πάνω από 4 μήνες τότε που παίξαμε μέσα στην Τρίκαλα. Για διαφορετικούς λόγους, πρώτα απ' όλα ήταν το πόδι και μετά κάποια άλλα μικρά προβλήματα. Όμως και η ομάδα έπαιξε καλά.
Έχει δέσει ένα κορμό και βάση, όπως το είπε και ο coach, που ήταν και δύσκολο να το αλλάξει. Όμως περίμενα, έκανα τη δουλειά μου, αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί όταν πολλοί είμαστε και επαγγελματίες και μας πληρώνουν για αυτά που κάνουμε, και περίμενα την ευκαιρία. Ήταν δύσκολο αυτό το διάστημα για σένα, γιατί ήρθες με πολλή όρεξη, με πολλά όνειρα. Ήσουν αφουριόζος το καλοκαίρι, ξεκίνησες πολύ δυναμικά. Ήταν, έχετε δίκιο, γιατί όπως και τότε έλεγα, θα το ξαναπώ, για μένα ο Άρης δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό με σχέση με άλλες ομάδες που έπαιξα. Πρώτα απ' όλα για το υπόνημο μου και ο πατέρας μου, που έχει αφήσει δική του σαγίδα σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι ένα βάρος για μένα, είναι ένα κίνητρο παραπάνω. Και γι' αυτό, όπως μιλούσαμε και τότε και στην αρχή που λέγαμε, ήρθα πάρα πολύ αποφασισμένος, με όρεξη, με όλα. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι έτσι, αυτό το αγαπάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου έρχεται την επόμενη μέρα. Μου ήρθε έτσι, τραυματίστηκα, έκατσα πίσω. Όμως, εντάξει, το ήξερα ότι το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, ή κάποια στιγμή θα έρθει την ευκαιρία. Το μόνο ήταν να είμαι έτοιμος. Είσαι ικανοποιημένος από τη χθεσινή σου παρουσία? Γιατί έλειπες αρκετό καιρό, και συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις, έχουν και ένα θέμα με το ρυθμό, με τα πατήματά τους όταν λείπουν. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είμαι, και χθες μιλούσα με την γυναίκα μου και με ρωτάει πώς νιώθεις, πώς είσαι, πώς βλέπεις το παιχνίδι, πώς έπαιξες, και της είπα, όπως θα σας πω και τώρα και σε εσάς, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Γιατί μπήκα μέσα και έδωσα τα όλα. Ότι ήταν δύσκολο ήταν, γιατί 4 μήνες, ο κάθε επαγγελματίας ξέρει πόσο δύσκολο είναι, γιατί να κάνεις προπόνηση κάθε μέρα και να μην έχεις παιχνίδια δεν είναι το ίδιο. Καλύτερα να παίζεις κάθε εβδομάδα και να μην κάνεις προπόνηση καθόλου. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να βρω τα πατήματα λίγο. Όμως μετά μπήκαμε και γενικά η ομάδα μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε τον γκολ. Ανεβήκαμε και εγώ πήρα πιο πολλές, πιο καλά, έπαιρνα ανάσα πιο καλά και έβρισκα το ρυθμό μου αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Απλά είμαι πρώτα απ' όλα ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, επειδή έδωσα τα πάντα. Και έτσι, σε είδαμε ότι ξέσπασες λίγο από την άποψη ότι βγήκε όλη αυτή η ένταση και η πίεση που είχες όλους αυτούς τους μήνες, Μπράνισλαβ, γιατί σε είδαμε, πήγες στον πάγκο, αγκάλιασες τον Παύλο Μυροφορίδη μετά την κεφαλιά pass assist που έκανες στον γκολ του Κάσου. Φάνηκε δηλαδή ότι είχες και μια πίεση μέσα, μια ένταση. Λογικό είναι, ναι, εννοείται, γιατί όπως είπατε, όταν ήρθε ήταν με πολλή θέληση, με πολλή όρεξη, με πολλά και όνειρα να πω, κατάλαβα, να δείξω και ότι και εγώ είμαι εδώ, και, αλλά έχω μείνει έξω. Όμως όλο αυτό το καιρό έκανα, περίμενα. Λογικό είναι να σε γεμίζει, να είναι μέσα σου και κάποια στιγμή να φύγει. Και ένιωσα ακριβώς αυτό που και μετά το γκολ, το δεύτερο γκολ, γιατί εκεί τελείωσαν τα όλα. Έφυγε από μέσα μου και πήγα και στο πάγκο, βγήκε και ο Παύλος και τον πήρα αγκαλιά. Ήταν, ένιωσε πιο ελαφρύ, να είμαι ειλικρινός. Πιο ελαφρύ, και ξανά να μου έφυγε αυτό το βάρος που είχα μέσα. Σαν να κάνεις μια καινούργια αρχή κατά κάποιο τρόπο. Ήταν να προσφέρω, ακριβώς αυτό. Και ήταν να προσφέρω. Είμαι μέλος στην ομάδα, όταν κερδίζει η ομάδα, σαν να έπαιξα, δεν το συζητάμε. Μια οικογένεια είμαστε, ο μοναδικός στόχος μας είναι άνοδος. Όμως ένιωσα από μέσα μου ότι δεν έχω προσφέρει ακόμα, δεν θα πω ότι περιμένει ο κόσμος από μένα, αλλά εγώ που περίμενα από την αυτό μου δεν είχα προσφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ακόμα δεν είναι τίποτα, απλά ήταν ένα παιχνίδι που με βοήθησε. Αρκετά. Πάντως ήταν στο πρώτο ημίχρονο ένα περίεργο παιχνίδι, γιατί ο Εργοτέλης είναι μια περίεργη ομάδα και θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει και στον πρώτο γύρο. Και ακριβώς, δεν πέσατε στην παγίδα του όμως. Δηλαδή σας είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, σε αυτό που είχατε σχεδιάσει, ήταν πιστοί στο πλάνο. Ακριβώς, γιατί ο κόσμος, εντάξει, ήταν λίγο και... Φώναζε λίγο να πάτε να πιέστε στον τερματοφύλακα. Ναι, δεν τα πω απογοητευμένος και τέτοια, αλλά δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Όμως εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, όπως είπα και χθες στην ρεύση τύπου, και τακτική και οδηγίες του coach που τους ακολουθήσαμε μέχρι το τέλος. Και ακριβώς ήταν αυτό. Εμείς ξέραμε, γιατί βλέπαμε τα βίντεο, κάναμε ανάλυση, ξέραμε πώς παίζει, όπως είπατε, ένα περίεργο τρόπο. Εντάξει, ωραίο ποδόσφαιρο παίζει η Εργοτέλης, δεν μπορώ να πω, αλλά οι άλλες ομάδες δεν παίζουν και
με αυτό το στυλ που παίζει η Ορτοπέλης και ξέραμε όμως, βλέπαμε ότι αυτοί έχουν αυτό το τρόπο που παίζουν με το τερματοφύλακα, φεύγει ο παίχτης, δίνουν πάσα εκεί που έφυγε ο παίκτης και κάνουν ζημιά. Mm-hmm. Γι' αυτό ήμασταν λίγο πιο υπομονωμένοι. Στα πίσω από την μπάλα. Ναι, πίσω από την μπάλα, υπομονή στο πρώτο ημίχρονο. Δεν του άρεσε τόσο και στον κόσμο, mm-hmm. αλλά εμείς ακολουθήσαμε το συγκεκριμένο πλάνο και είδατε και στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε εντάξει, ένα κλικ και πιο αποφασισμένοι. Βάλαμε γρήγορο γκολ και κοπήκε και πέρα. Μπορεί να έχει λήξει και 0-5-0-6. Mm-hmm. Αλλά ήταν αυτό που είχαμε κανονίσει στα απολυτήρια και στις αναλύσεις. Γιατί το μάθημά μας ήταν το πρώτο παιχνίδι εκεί. Θυμάστε. Εύκολα μπορούσαμε να χάσουμε εκεί. 2-3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα μπήκαμε λίγο πιο έξυπνοι και διαβασμένοι. Mm-hmm. Έρχεται μια τετράδα αγώνων πάρα πολύ σημαντική για τον Άρη. Μπάνε είναι το παιχνίδι με την Παναχαϊκή την Κυριακή. Ακολουθούν παιχνίδια με τον Κισαμικό εκτός, με τη Δόξα εκτός, με τον Όφη εκτός, δηλαδή με τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία, που κυνηγούν άνοδο. Πιστεύεις ότι αυτά τα τέσσερα παιχνίδια θα κρίνουν τελικά την άνοδο σε μεγάλο βαθμό? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έρχονται. Μπορούν να κρυθούν τα πάντα και μπορεί να μην γίνει και τίποτα, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια και μετά. Όμως σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έρχονται μπορούμε να κατορίσουμε όλα τα πράγματα. Δηλαδή παίζεις με τους δύο που είναι από κάτω σου, που σε κυνηγάνε, και άλλα δύο παιχνίδια που είναι πάλι δύσκολα. Με καλά αποτελέσματα πιστεύω ότι μπορούμε να τελειώσουμε όλο αυτό αυτή τη χρονιά. Αρκεί όμως να μπούμε σοβαροί και αποφασισμένοι και να ακολουθούμε πάλι το πλάνο του coach και να το πιστεύουμε όμως, γιατί είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία, γιατί με τέσσερα παιχνίδια, τέσσερα θετικά αποτελέσματα, πιστεύω ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Καταρχάς την Κυριακή μόνο, άμα κερδίσει ο Άρης την Παναχαϊκή, σε πολύ μεγάλο βαθμό πάει τη διαφορά στους 10 βαθμούς, έχει μια μεγάλο πλεονέκτημα. Ακριβώς. Αλλά πάλι λέω, μπορεί να κρίνουν πολλά. Εμείς τα πάμε εκεί, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί σε εμάς, σε κάθε παιχνίδι, ο στόχος είναι η νίκη. Κάποιες φορές δεν έρχεται, κάποιες φορές έρχεται, αλλά να δώσουμε τα πάντα και θα δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αυτά τα παιχνίδια που μπορούν να τελειώσουν αυτή τη χρονιά. Μπορούμε εμείς να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά με αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Έχουμε και κάποιες απουσίες, όπως και ο Μουμίν τώρα που πήρε οι κάρτες. Αλλά όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πειράζει, έδειξες έτοιμος εσύ. Δεν φοβόμαστε τώρα και τις απουσίες. Είμαστε 25 άτομα. Εντάξει, ο coach είχε μία βάση που είναι η λογική. Όταν η ομάδα κερδίζει, δεν την αλλάζεις και πολλά. 2-3 αναγκαστικά αλλαγές. Αλλά είναι και κάποια άλλα παιδιά που περιμένουν τις ευκαιρίες. Και ο Μιλούνοβιτς, εντάξει, ήταν άτυχος εχθές. Και είναι κάποιοι άλλοι που περιμένουν. Και όποιος τα πάρει η φανέλα του βασικού, δεν τα βλέπετε και μεγάλη διαφορά. Όπως φάνηκε και προχτές και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Θεώρησες... Γιατί έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, 25 παίκτες. Έχουμε καλύτερους 25 παίκτες στη κατηγορία. Είναι άλλα, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι βασικοί. Είναι λογικό αυτό. Το ξέρουμε και εμείς οι παίκτες. Θεωρείς ότι μάτσαν αυτό με την Παναχαϊκή ή σας ταιριάζουν καλύτερα από την άποψη το πόσο έτοιμοι είστε ή δεν, επειδή μπαίνετε χωρίς να υποτιμάτε κανέναν, ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια κρίνουν το στόχο και παρουσιάζεστε στο 100%? Γιατί έχουμε δει τον Άρη ότι στα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια έχει κάνει τα δικά του αντίστοιχα καλύτερα παιχνίδια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι φάνηκε. Όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε αποφασισμένοι. Αλλά όπως και εμείς άνθρωποι είμαστε, ξέρετε πως είναι. Όταν παίζεις ένα ντέρμπι όπως είναι τώρα το επόμενο παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο, μπαίνεις πιο πολύ συγκεντρωμένος, αποφασισμένος και τέτοια. Λογικό είναι να χαλώνεις λίγο και σε κάποια παιχνίδια. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι και ξέρετε πως είναι τα πράγματα. Όμως μπορεί να ισχύει και αυτό ότι σε κάποια παιχνίδια αυτά, γιατί εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα παιχνίδια. Ή παίζουμε με τελευταίο, με τον πρώτο. Ήδη ανάλυση κάνουμε, όλα κάνουμε, όλη την εβδομάδα κάνουμε. Γιατί και ο coach είναι το στυλ του που δίνει πολύ σημασία στην ανάλυση και στην τακτική. Απλά μπορεί να παίζει λίγο ρόλο αυτό που είπατε και εσείς, ότι είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ πάλι ξέρω ότι ο κόσμος είναι δίπλα μας. Διαβάζω, βλέπω και ξέρω ότι όπως και στα άλλα εκτός έδρας που είχαμε και στην Δράμα και στην Κρήτη και στον Εγγενειακό ήταν γεμάτο το γήπεδο, νιώθουμε σαν να παίζουμε μέσα στο κλάδι Βικελίδη, δεν έχουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας
και θα μας στηρίξουν και θα μας βοηθήσουν και πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και Παναχαϊκή όμως είναι καλή ομάδα, βλέπετε σήμερα πήρε διπλό, αλλά μάλλον είναι καλύτερο για μας αυτό, γιατί εκεί που είχαμε κάνει μια απόσταση αρκετού ματμών, σαν να χαλαρώσαμε λίγο, τώρα καλύτερα έτσι που είναι πιο κοντά. Να νιώθουμε και λίγο πίεση, θα παίξουμε πιο καλά. Ναι. Το Σάββατο για λίγες ώρες ήσασταν στη δεύτερη θέση για πρώτη φορά φέτος. Πώς αισθάνθηκες, σε ενόχλησε, σε πείραξε, σε πείσμωσε, σου έδειξε τον εγωισμό? Μου ήταν λίγο, όχι, μέσα στα βοηθήρια δεν ήταν καθόλου, γιατί ήμασταν πάρα πολύ αποφασισμένοι και ξέραμε ότι πρέπει να νικήσουμε, να γυρίσουμε στην πρώτη θέση. Όμως εμένα προσωπικά πριν το παιχνίδι έβλεπα λίγο τη βαθμολογία. Και μου ήταν περίεργο που είδα τον Όφη πάνω από εμάς, γιατί δεν έχει γίνει, ήμασταν πρώτοι από την πρώτη αγωνιστική. Μπορεί να ήταν και άλλο ένα παραπάνω κίνητρο και για μένα και για την ομάδα να το πάρουμε πίσω και να δείξουμε ότι είμαστε πρώτοι. Γιατί θέλουμε να ανεβούμε, πρώτα απ' όλα ο στόχος είναι να ανεβούμε, να γυρίσουμε την ομάδα μας εκεί που αξίζει και που πρέπει να είναι. Και το άλλο είναι να βγούμε και πρωταθλητές, να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Ο μπαμπάς χάρηκε για τη χθεσινή εμφάνιση. Ποιο ήταν το σχόλιο του? Επειδή μιλούσαμε προηγούμενες μήνες, όταν δεν έπαιξα και τέτοια, εντάξει, και εγώ ήμουν λίγο, δεν θα πω στεναχωρημένος. Λογικό είναι όταν δεν παίζει να μην είσαι και τόσο χαρούμενος. Και λέγαμε συνέχεια και μου έλεγε υπομονή και τέτοια. Και χτες που έπαιξα και κερδίσαμε και εντάξει πήγε όλα καλά, μου λέει εντάξει άντε τώρα να βγείτε και να κρεμάσει και τα παπούτσια και θέλει. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πού πάει 35 είσαι. Εντάξει, άσε τα μικρά παιδιά να παίζουν λίγο. Φτάνει. Εντάξει, λίγο πλακίτσα είχε. Ήταν ωραία. Πάντως είσαι. Τα έρθει και αυτό. Όταν πάει όλα καλά, τα έρθει και αυτό. Στη Φιέστα είναι εδώ. Μάλιστα, ωραία. Πάντως γενικότερα και οικογενειακό είσαι σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Με τη σύζυγό σου περιμένετε και ευχάριστα. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Και να. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είδες καθόλου, πέρα από τον Άρη, έχουν γίνει διάφορα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, παρακολούθησες καθόλου? Και να μας πεις αν έχεις κάποια επικοινωνία με την πατρίδα σου, δηλαδή αν από εκεί έχουν συζητήσει όλα αυτά, με αυτά που γίνανε στην Τούμπα, τα όπλα, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο. Διαβάζω, απλά εγώ διαβάζω και τα site εκεί, τα δικά μας, και τα παιδιά με παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε τι γίνεται, τι είναι αυτό το Wild Wild West, τι είναι αυτά τα πράγματα με τα πιστόλια και τέτοια. Εντάξει, εκεί το μετάφεραν. Και λίγο πιο μπαμ, εντάξει έτσι είναι, να το κάνω, να διαβάζει ο κόσμος, να γίνεται χαμός. Αλλά εντάξει, εγώ δεν δίνω και πολύ σημασία σε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι πιο πολύ συγκεκριμένος ακριβώς σε αυτά τα πράγματα που είπατε στην ομάδα μου και στον σύζυγό μου και στην σύζυγό μου που περιμένουμε τώρα και το παιδί και τέτοια. Αλλά διάβασα, έβλεπα... Η γνώμη μου και η άποψή μου ότι αυτό που έγινε, εντάξει, δεν έχει μια θέση στο ποδόσφαιρο. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει, δεν τα μπαίνω σε συζήτηση. Είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Είναι κάποια πράγματα που... Εντάξει, το πήρε ο διευθυντής, πήρε την μία απόφαση, αλλά όμως όλα αυτά που έγιναν μετά και με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα και... Πιστεύω ότι δεν πρέπει κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, να καταρρίψει αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω, η άποψή μου τώρα. Νομίζω αλλά ότι... ο καθένας πρέπει να πει ό,τι θέλει. Αλλά... Εσύ πρέπει να είσαι και πιο ψύχρεμος, γιατί στην πατρίδα σου ξεκίνησε ένας ολόκληρος πόλεμος με αφορμή βέβαια ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έτσι. Από εκεί δεν έχει ξεκινήσει. Ναι, δύναμο βάζει, ναι, θυμάμαι. Με ένα ποδοσφαιρικό. Είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου βέβαια αυτή, έτσι, και μια εικόνα από το ποδόσφαιρο πώς μπορεί να πάει παντού σε όλο τον κόσμο. Συμφωνώ. Γι' αυτό πάλι σας λέω, δεν είναι εικόνες αυτές που πρέπει να είναι και πρέπει να γίνεται. Εγώ έχω περάσει και δύο πόλεμους, και στην πόλεμο στη χώρα μου και βομβαρδισμό στο Βελιγράδι. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα και... Πάλι τη βία και τέτοια δεν χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο, ειδικά στα γήπεδα και στα παιχνίδια που ο κόσμος ήρθε να πανηγυρίσει σε ένα γιορτή, να δει το παιχνίδι. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα θέλος, να γίνει μια σφραγίδα και να ξεκινήσει από την αρχή. Γιατί εγώ στην Ελλάδα ήρθα 2004 και από τότε εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό πρόσωπο πάει κάτω.
Έτσι το παρόλο που το 4 πήρε το Euro. Ναι, εγώ μόλις η Ελλάδα πήρε το Euro, ήταν 2004 εκείνη τη χρονιά, ήταν στην Ελλάδα και εγώ τότε ήταν στον Αγροτικό Αστέρα. Ο Ντίνος Κούης με έφερε τότε, δηλαδή πριν σχεδόν 14 χρόνια, γιατί ήταν τεχνικός διευθυντής και στον Αγροτικό Αστέρα. Και ήρθα τότε και ήρθα στην Γάμα Εθνική, που τότε η Γάμα Εθνική ήταν σχεδόν σαν ένα super, αλφα εθνική τώρα, Super League. Πόσο δυνατές. Εγώ είχα έναν Κιζερίδη στην ομάδα, Τσακλωρίδη, δεν ξέρω, και κάποιος Σαμουλαδά. Δηλαδή κάποια ονόματα παιχταράδες, και τότε η Γάμα Εθνική ήταν σαν Super League τώρα. Η Super League ήταν σαν Premier League. Δηλαδή καμία σχέση με αυτά τα πράγματα τώρα. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι το ελληνικό πρόσωπο πρέπει να πάρει ένα restart, όπως το λένε, και να ξεκινήσει από την αρχή. Αλλά εντάξει, το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Εμείς, θα ήταν ωραίο, αλλά. Θα ήταν ωραίο, αλλά. Εμείς είμαστε χαρούμενοι για το δικό σου ριστάρα το χθεσινό και ευχόμαστε να συνεχίσεις έτσι. Την Κυριακή, επίσης, αν σε επιλέξει ο προπονητής σου, να βοηθήσει την ομάδα και να ευχηθούμε. Άλλη μια μάχη και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και σύντομα να καθαρίσετε με την άνοδο και να ηρεμήσετε. Κάνα καλό εξτρέμ σαν τον μπαμπά δεν έχει να φέρει στον Άρη. Κάνα καλό εξτρέμ σαν τον μπαμπά. Θα το ρωτήσω αν θέλει αυτός να ξανακυρίσει να βάλει τα παππούδια σφαιρικά. Η δική μας, εγώ με τον πατέρα μου χτιστούσα και έλεγα χθες έπαιξε ο Νίκητς. Μου λέει, ο μπαμπάς του λέει ήταν άλλο πράγμα. Λέει, άλλο. Εντάξει, ο πατέρας μου όπως και εδώ και στη χώρα μου είναι τρίλος και είναι άλλο επίπεδο. Εγώ προσπαθώ, αυτός ήταν παιχταρά. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαιρετήσεις και τον μπαμπά γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του Άρη. Το ξέρω, και να μπει και εσύ στις καρδιές του κόσμου του Άρη και βεβαίως την Κυριακή η ομάδα να καταφέρει να πάρει το διπλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από ένα πολύ καλό παιδί καταρχάς είναι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Να ευχηθούμε. Μισός Έλληνας, 15 χρόνια είναι εδώ τώρα. Να ευχηθούμε και στη σύζυγό του να φέρει ένα υγιέστατο παιδάκι στον κόσμο. Είναι από τις πολύ ευχάριστες στιγμές στη ζωή κάθε ανθρώπου. Όσο δεν ως ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε, μας είπε 4,5 μήνες περίπου περίμενε να ξαναπαίξει βασικό στο πρωτάθλημα. Και το πρώτο τεταρτάκι του αγώνα δεν πατούσε καλά. Μετά σιγά-σιγά τα πήρε και ήταν και πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Σημαντική συνεισφορά του στην ανάκαμψη του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Και επαναλαμβάνω, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τις κάρτες και θα προκύψουν στην πορεία, θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές να βοηθήσουν. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκητς. Και είναι καλό να έχει ο προπονητής επιλογές. Και ήδη χθες, και θα τα αναλύσουμε και μετά τις 6, είδε από δύο ποδοσφαιριστές να παίρνει πράγματα και να τους υπολογίζει για τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας, θυμίζω, με την εκπομπή. Είμαστε ακριβώς στις 6, οπότε είναι ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θεματάκια μας. Αναλύσουμε λίγο, ας πούμε λίγο και ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ποιοι επιστρέφουν, ποιοι δεν επιστρέφουν, τι γίνεται, όλα αυτά σε λίγο εδώ. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Να επιστρέψω λίγο σε αυτά που ρωτάτε για απουσίες και τι ακριβώς σημαίνει. Καταρχάς, είπαμε στο ξεκίνημα ότι ο Χαντί θα απουσιάσει από τα δύο παιχνίδια με Παναχαϊκή και Αόχανίων και Σαμικό, καθώς θα πρέπει να πάει στην εθνική του ομάδα της Ιορδανίας με επίσημη κλίση. Και αυτό είναι η σίγουρη απουσία. Από το μάτι της Κυριακής με την Παναχαϊκή, ο Άρης πρόβλημα από κάποιο τιμωρημένο δεν έχει, καθώς από ό,τι φαίνεται αύριο λίγη το μεσημέρι διορία που έχει ο Άρης για να δηλώσει το Μουμίν, δεν θα τον δηλώσει για το μάτι της Παναχαϊκής. Το πιθανότερο είναι ότι θα δηλωθεί για τα παιχνίδια με Κισαμικό και Δόξα Δράμας ο Μουμίν να απουσιάσει. Οπότε την Κυριακή, στο πολύ σημαντικό μάτι με την Παναχαϊκή, ο Άρης θα έχει πλην του Χαντί όλους τους υπόλοιπους παίκτες στη διάθεσή του. Δηλαδή επιστρέφουν οι τιμωρημένοι ο Βαλεριάνος και ο Μπούρμπος, επιστρέφουν οι τραυματίες Πασάς και Ιντζόγλου, οι οποίοι απουσίασαν όλοι αυτοί που σας ανέφερα από το χθεσινό μάτς. Και έτσι ο προπονητής, έχοντας και το Μουμίν που θα τον δηλώσει από ό,τι φαίνεται για τα άλλα δύο παιχνίδια, θα πάει με όλο το υλικό σχεδόν διαθέσιμο, με πάρα πολλές επιλογές στα χέρια του προπονητή. Βέβαια προβλήματα θα προκύψουν από ό,τι φαίνεται σύντομα και με άλλους ποδοσφαιριστές
με κάρτες, καθώς ο Διαμαντόπουλος και ο Παυλίδης έχουν 6, με αυτές που δέχτηκαν χθες, και 3 κάρτες έχουν ο Δελιζής και ο Ιντζόγλου. Άρα, πολύ σύντομα, θα έχουμε πρόβλημα και με άλλους ποδοσφαιριστές που αφορά τις κάρτες, και το λέω, θα έχουμε πρόβλημα από την άποψη ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν είναι παιχνίδια φωτιά. Τώρα δεν θα πεις το πως μην βάζεις τα πόδια σου να κάνεις το μαρκάρισμα ή μη σμπρώξεις ή μη... Καταλαβαίνετε ότι αν είναι να τη φας την κάρα, τη φας αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ρόστερ που έχει ο προπονητής στη διάθεσή του. Λησμόνησα φυσικά να αναφέρω ότι απόν θα είναι και ο Μιλούνοβιτς, ο οποίος περιμένουμε την ακριβή διάγνωση απλά. Από πλευρά Σάρι, το πιθανότερο είναι ότι έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο, οπότε δεν παίζει σίγουρα την Κυριακή, με να εκτιμηθεί και το ακριβές διάστημα της απουσίας του. Αλλά επαναλαμβάνω, και έχει τη σημασία του αυτό, στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν θα κληθούν να παίξουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Επειδή σε αυτή την κρίσιμη καμπή που βρισκόμαστε, πολλά παιδιά είναι στο όριο. Άλλος με 6, άλλος με 3. Και σύντομα θα κληθεί ο προπονητής να κάνει την διαχείρισή του βάζοντας ποδοσφαιριστές από το βάθος του πάγκου. Χθες για παράδειγμα, εκτός από τον Νίκητς με τον οποίο συνομιλούσαμε, έπαιξε για πρώτη φορά ο Κανακούδης, καθώς συνέπεσε ταυτόχρονα που σιάζουν και ο Μπούρμπος και ο Βαλεριάνος και να είναι τραυματίας ο Τσουμάνης. Οπότε έπρεπε να παίξει και από αριστερά και δεν υπήρχε άλλος κλασικός αριστερός μπακ. Αυτό ήταν ο Κανακούδης και μάλιστα νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, με δεδομένο δηλαδή ότι είχε να παίξει κάνα πεντάμινο, τελείωσε το πρωτάθλημα τέλη Οκτωβρίου στην Φινλανδία με την Ίντερ Τούρκου, νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν άρχισε και αυτός να βρίσκει τα πατήματά του και προσφέρει ακόμη μια επιλογή στο rotation του προπονητή. Έχει την εμπειρία, είναι 33 κλεισμένα, την ξέρει τη θέση. Και δήλωσε χθες και αυτός παρόν στον προπονητή του. Και επαναλαμβάνω, για το μάτς με την Παναχαϊκή έχουμε επιστροφές και ο Πασάς αύριο θα μπει στις προπονήσεις από ό,τι λέει το ιατρικό team. Το ίδιο και ο Ιντζόγλου, οι δύο τραυματίες δηλαδή. Οπότε θα έχει περισσότερες επιλογές ο Δημήτρης Πανός. Δεν θα έχει το Χαντί για να ανακεφαλαιώσουμε, που φεύγει με την εθνική του ομάδα, και τον τραυματία Μιλούνοβιτς. Τι παξίλωση, για να μην προκύψει κανένα άλλο θέμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το καλό είναι για το ότι ο Σόζο είναι okay. Ναι, φάνηκε χθες ότι παρότι έκανε μόλις μία προπόνηση από τον τραυματισμό του, το είχε μπαταρισμένο φυσικά το γόνατό του χθες, αλλά δεν νομίζω ότι να τον επηρέασε και ιδιαίτερα. Συζητούσαμε προχθές και με τον Κάιπερς εδώ στην εκπομπή, το βαρύ πυροβολικό, όχι μόνο του Ερκοτέλη αλλά και του πρωταθλήματος της Football League. Δεν ξέρω εγώ, εσείς να κουμπάει μπάλα ο Κάιπερ στο παιχνίδι. Θες. Μόνο μία φάση. Και που στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και ήταν λίγο επικίνδυνος σε κάποιες κόντρα επιθέσεις. Και βέβαια, εδώ θέλω να πω κάτι. Σε σχέση με το ότι έτσι, ο κόσμος όταν πήγαινε μπάλα στο τερματοφύλακά τους, παίζαν την μπάλα αυτή όπως είδες. Ειδικά στο πρώτο. Θα είναι τρίκ αυτό που είχε βέβαια ο Γκόγκινς για να πάει να πέσει την παγίδα, ακριβώς, να πιέσει και να βγάλει την πρώτη μπάλα από εκεί για να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δυο φορές λοιπόν. Αλλά το έχει διαβάσει ο Άρης. Ακριβώς και δεν πήγαιναν. Ο κόσμος βέβαια δεν το καταλάβαινε. Γιατί δεν πήγαινε να πιέσει. Ναι, υπήρχαν φωνές για το ότι δεν πήγαιναν ο Παυλίδης, ο Κάσος, ο Διαμαντόπουλος να πάνε πάνω. Που πήγανε, ο Εργοτέλης έβγαλε τις δύο πιο επικίνδυνες επιθέσεις του. Γιατί παιδιά, παίζουν και οι άλλοι. Και δεν είναι το κλασικό. Βέβαια, άκουγα διάφορα. Έλεγα σε κάποιους, δηλαδή κάποιος ζητούσε για να δεις ότι πας και βλέπεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις. Άλλος ζητούσε κάρτα στον τερματοφύλακα. Επειδή παίζετε το παιχνίδι. Μια, όταν είναι η μπάλα, την παίζει, την έχει στα πόδια. Δεν... Από εκεί και πέρα, όποτε πήγαινε ο Κάσος και ο Παυλίδης κανένα δύο φορές, ξεκινούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο κάναν το ίδιο πράγμα, αλλά 4-5 φορές έκανε λάθος ο τερματοφύλακας στην πάσα. Γιατί προφανώς και ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω και πώς το λένε τον παλικάρι, δεν είναι ο καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Και το ίδιο πράγμα έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Και το γκολ το 1-2 του Ντούνι ξεκινάει από τέτοιο λάθος πάλι. Αυτή η περίπτωση έχει τα ρίσκα. Αλλά ο Γκόνιες δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ χάρηκα από την άλλη πλευρά τον Εργοτέλη που ούτε μία φορά, μία,
δεν κλώτσαν την μπάλα να την απομακρύνουν από την περιοχή τους προς την πλευρά του Άρη. Ούτε μία φορά το κάνανε. Όχι, δεν. Παίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος που παίζουν. Η μοναδική ομάδα που το κάνει στην κατηγορία. Και είναι περίεργο και για τα δεδομένα της κατηγορίας αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό πλέον. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχει η δυνατότητα. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Υπάρχει σκάουτινγκ, παιδιά. Δηλαδή, κάθονται, είναι υποφορτισμένοι οι προπονητές, οι συνεργάτες. Βέβαια, εδώ στον Άρη δεν υπάρχουν συνεργάτες. Μόνο προπονητής υπάρχει για να τα κάνει αυτά. Που παρακολουθούν τους αντιπάλους, βλέπουν τα παιχνίδια. Όπως σήμερα, για παράδειγμα, έγινε το σκάουτινγκ του Κισαμικός Παναχαϊκή. Προκειμένου να καταστρώσουν και το αντίστοιχο πλάνο. Και είδατε πώς ήταν το πλάνο. Παρότι φώναζε η κερκίδα. Είδατε εσείς τον Παυλίδη, τον Διαμαντόπουλο, τον Γκάσο να πηγαίνει και να πιέζει τον τερματοφύλακα να πρεσάρει. Έμεναν εκεί ακριβώς όπως το είχαν σχεδιάσει. Με υπομονή, χωρίς να πέσουν στην παγίδα του αντιπάλου. Το πιο εύκολο θα ήταν να παρασυρθούν και να πάνε. Έλα όμως θα γινόταν η στραβή. Γιατί αυτό το πράγμα ήθελε ο Γκόνιας. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Εργοτέλη. Και ήταν και πολύ προσιλωμένοι χθες οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Ειδικά ανασταλτικά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη η ομάδα. Εντάξει, για την άμυνα τα έχουμε πει. Ελπίζουμε να μην μας στραβώσει τώρα την Κυριακή. Να είναι το ίδιο συγκεντρωμένα τα παιδιά. Και έλεγες για παράδειγμα για τον Κατσιμίτρο πώς είναι με την μπάλα στα πόδια. Ο Αναγνωστόπουλος για παράδειγμα είναι ένα από τα προσόντα του αυτό. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Μάλιστα πολλές φορές κάνει και κάνει δύο παρακινδυνευμένα, αλλά έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Τώρα, το μάτς Κυριακής θα το δούμε σιγά σιγά μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας πώς θα το προσεγγίσει ο Άρης και ποιες θα είναι οι σκέψεις του προπονητή. Εγώ νομίζω πάντως έτσι εκ πρώτης όψης ότι εντάξει τώρα το Νίκετς από τη στιγμή που ο Ντζόγλου προέρχεται από τραυματισμό μετά από μια τέτοια εμφάνιση και ψυχολογία που πήρε το παιδί, νομίζω ότι δεν τον αλλάζει λογικά για το μάτς Κυριακής. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο το δίδυμο των αμυντικών μέσων, δηλαδή ο Μουμίν με τον Νίκης. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχολιάζουν πολύ, μας το λέει εδώ και ένας φίλος, για την αλλαγή την εσωτερική στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πλατέλα πίσω από τον Φορ και τον Ντούνι με τον Γκάσο στις πλευρές. Στο δεύτερο ημίχρονο. Που βγήκε. Εκ του αποτελέσματος βγήκε. Αυτό το τρίκ. Να θυμίσω κάτι όμως, Χρήσανθε. Με τα τρίκ, αλλά το είχε κάνει πάλι ο Σπανός στο δεύτερο ημίχρονο και δεν βγήκε. Για θυμίσω λίγο. Όχι με τον Πλατέλα όμως. Ακριβώς το ίδιο είχε γίνει. Ο Πλατέλας πήγε δεκάρι. Για 3 λεπτά. Και δεν. Όχι, δεν πήγε για 3. Ναι, αλλά πήγε με 0-0, όχι με 1-0. Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν ένας τρόπος να. Δεν βγήκε λοιπόν απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλύτερη αμυντικά που έπαιζαν 11 πίσω από την μπάλα και οι 10 μέσα στη μεγάλη περιοχή τους. Και βγήκε σε μια ομάδα η οποία έπαιζαν ελεύθερα. Γι' αυτό βγήκε στη δεύτερη περίπτωση. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα βγει. Χθες έπαιζε ελεύθερα ο Εργοτέλης, δεν έπαιζε με αφέλεια. Όχι. Αλλά ήταν και 1-0 όταν έγινε αυτό. Είδες για παράδειγμα πώς παίζανε και το τεχνητό offside. Δηλαδή. Ξαναλέω, ήταν 1-0 όμως. Το άλλο ήταν 0-0. Το άλλο δεν είχε. Τα τρίκαλα μετά την ευκαιρία του Μιλιοσάβλεφ, που τον βγάζει κιόλας έξω, μετά δεν κάνουν τίποτα. Και δεν περνάνε το κέντρο. Τα τρίκαλα τα οποία ήρθαν, έκαναν τον υπερπάντων αγώνα του στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και. Το παράτησαν να πω μετά. Μάλλον το παράτησαν. Και βγάζουν και ευχαριστήριες ανακοινώσεις για την υποδοχή και για τη φιλοξενία που έτυχαν στην Κρήτη και όλα αυτά που έχετε διαβάσει μετά την ήττα τους στην Κρήτη από τον Όφη με 3-0. Εντάξει, αυτά να τα βλέπουμε, να τα έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, προσνώση και συμμόρφωση όλα αυτά. Σας είπαμε και σας το είπαμε μάλιστα και από το ξεκίνημα της σεζόν στον Άρη, δεν χαριστεί κανένας. Ο Άρης πρέπει και είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει να δίνει όπου και αν παίζει καλούς ή κακούς τελικούς και μάχες. Όπως μάχη θα είναι και την Κυριακή, όπως μάχη θα είναι και με τον Κισαμικό την επόμενη εβδομάδα και όλα τα παιχνίδια του μέχρι τουλάχιστον να καθαρίσει και μαθηματικά όπως θέλουμε να ελπίζουμε την άνοδο και λιώνει συντόμως. Έτσι θα είναι τα παιχνίδια του. Όλες οι ομάδες θα έρθουν είτε εδώ στο Βικελίδης, όταν τα αντιμετωπίσει ο Άρης εκτός έδρας τα παιχνίδια που δίνει μακριά από το Βικελίδης,
θέλοντας να ζήσουν για 90 λεπτά το μύθο τους. Για να κάνουμε. Ευχή και κατάρα είναι αυτό το όνομα που κουβαλάς, αυτό το σήμα και το ότι στη Football League φέρνεις 15.000 κόσμο στο γήπεδο σου. Έτσι είναι, παιδιά, τα πράγματα. Αυτό είναι ο Άρης. Και παρά το ότι βρίσκεται 4 χρόνια στα χαμηλά και όχι στο φυσικό του χώρο. Έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα το παιχνίδι της Κυριακής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης, τη χειρότερη των περιπτώσεων, πρέπει να πάρει ισοπαλία. Το ιδανικό θα είναι να κερδίσει, γιατί νομίζω με νίκη τελειώνει την υπόθεση της Ανών. Θα πρέπει απλά να είναι σοβαρός στη συνέχεια. Ενώ με μία ήττα θα πάει στους 4 βαθμούς η διαφορά και θα δώσει δικαιώματα φυσικά. Και όταν δίνεις δικαιώματα στην Ελλάδα, βλέπεις και έργα. Θα δείτε μετά την Παναχαϊκή να γίνεται Λαμία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ακόμα εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Έχεις την δυνατότητα με μία νίκη να το τελειώσει. Μην ξεχνάμε ότι παίζει και Παναχαϊκή Όφη, έτσι. Πάει η Παναχαϊκή στη Δράμα, παιδιά. Δηλαδή έχει παιχνίδια πολύ σημαντικά. Πριν από λίγο ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος, αναφερόμενος στο μάτς με τον Άρη, είπε ότι υπάρχει μια ικανοποιητική και καλή διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον τρίτο. Πήραμε 3 βαθμούς που τους θέλαμε πάρα πολύ. Πάμε για την Κυριακή σε ένα σημαντικό αγώνα τον οποίο περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα. Γενικότερα, θυμίζω και το σύνθημα των φίλων της Παναχαϊκής για το μάτς της 18 του Μάρτη. Όλα αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Ελπίζω οι ποδοσφαιριστές του Άρη να νιώθουν κι αυτοί, όπως συνομιλώντας με αρκετούς από αυτούς, να ξέρετε ότι τους πείραξε το γεγονός ότι το Σάββατο ήταν έστω και για λίγες ώρες στη δεύτερη θέση. Τους κακοφάνηκε. Ήταν πρώτη φορά, είναι αυτό το ψυχολογικό, να βλέπεις την ομάδα σου για πρώτη φορά μετά από 21 αγωνιστικές που είσαι πρώτος στη δεύτερη θέση, έστω και για λίγες ώρες. Αυτό πιστεύω να λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία τους και όχι πιεστικά. Και νομίζω ότι έτσι θα γίνει για το παιχνίδι του Σαββάτου. Να σας πω γενικότερα, μιας και μου δίνεται η αφορμή τώρα, την αγωνιστική την επόμενη, ολοκληρώθηκε πλέον αυτή που είχαμε με το παιχνίδι το σημερινό. Θα παίξει το Σάββατο η Καλυθέα με τον Όφη στο El Paso και την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή, το Παναχαϊκή Άρης, το Εργοτέλης Δόξα Δράμας, Καραϊσκάκης Πανσεραϊκός, Απόλλων Λάρισας Αναγέννηση Καρδίτσας, Τρίκαλα Πανεγιάλιος και Απόλλων Πόντου Αιγινιακός. Ρεπό θα κάνει Σπάρτη, αλλά και ο Κισαμικός, ο οποίος, επόμενος αντίπαλος του Άρη, μετά την Παναχαϊκή δηλαδή, ο οποίος θα έπαιζε στη Βέρεια το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά θα ξεκουραστεί. Θα πάει και ξεκούραστο δηλαδή, κοντά στον Άρη, ο Κισαμικός. Εντάξει, τι ξεκούραστος. Μια εβδομάδα, διαφορά είναι. Το ρεπό είναι για την ομάδα που θα παίξει 1η και 4 Απριλίου. Εκείνη το έπαιξε ξεκούραστος. Σήμερα και θα παίξει μετά από 12 μέρες. 11. Εντάξει. Ξανά. Σιγά, όταν παίζει ένα μια εβδομάδα δεν έχει κουραστεί. Ναι, παιδί, εντάξει, θέλω να σου πω. Ρε, παιδί, ναι, τι να μιλήσω, να αναφέρω ότι δεν παίζει το Σαββατοκύριακο. Έπαιξε σήμερα και μετά θα παίξει με τον Άρη 24 Μαρτίου. Το θετικό είναι όταν ο Άρης θα παίξει πρωταπριλιά με τη Δόξα Δράμας και 4 του μηνός με τον Όφη. Ο Όφη θα παίξει πρωταπριλιά με την Παναχαϊκή. Καλό είναι αυτό. Και 4 του μηνός με τον Άρη. Ναι, εντάξει, okay. Οι ομάδες που θα παίξουν εκείνη τη βδομάδα με τη Βέρα και τον Αχαρναϊκό, δηλαδή είδε παίξουν πρωταπριλιά, είδε παίξουν 4 Απριλίου, ειδικά αυτοί που δεν θα παίξουν πρωταπριλιά, εκείνοι είναι που κερδίζουν. Γιατί δεν θα έχουν τα 3 μάτς μέσα σε μια βδομάδα. Εκείνοι είναι που έχουν το μεγάλο το όφελος. Εντάξει, το μάτς με τον Κισαμικό είναι αυτό που ακολουθεί. Ας μην βιαζόμαστε. Εντάξει, ο Κισαμικός είναι μια ομάδα που δεν έχει κανένα απολύτως άγχος, δεν κυνηγάει τίποτα. Είναι λίγο ματιαγμένος, να σου πω την αλήθεια. Είναι στους 34 βαθμούς στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Όχι όλους. Δηλαδή είδα κάποια παιδιά όπως αυτός ο Μαύρος που έχουν ή ο Ξηδάς και τα λοιπά, επιθετικά προσπαθούσαν, ναι, αυτός. Η αμυντική τους, εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να είναι και αυτή η ομάδα. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Αλλά τα 2 γκολ που βάζει η Παναχαϊκή από κόρνερ με κεφαλιά ολομόναχη μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Φωτάκης και ο Μωραΐτης που είναι 1,70, ήταν λίγο περίεργα. Περίεργες φάσεις. Αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να κατηγορήσω, επαναλαμβάνω, κάποιον. Εντάξει, και πολλές φορές και εμείς, πάντα όταν
Το κάνουμε όλοι μας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάντα βλέπουμε ότι ο άλλος το βάζει εύκολα, ενώ εμείς σκυλιάζουμε να το βάλουμε. Okay, εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάει ο Άρης την Κυριακή και να τελειώνουμε. Γιατί νομίζω ότι και ο Όφη το θέλει την Κυριακή. Ο Άρης να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει μια νίκη και θα αφήσει την Παναχαϊκή και αυτός πίσω. Έτσι. Και θα πάει στην Γιατί Πάτρα πολύ πιο άνετος. Το μάτς με τον Όφη είναι ουσιαστικά ένα από τα τελευταία χαρτιά. Είναι τελευταία η Καλυθέα με 15 και ο αμέσως επόμενος από πάνω ο Πανσεραϊκός είχε 19. Ναι. Το Σάββατο με τον Όφη δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει. Ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει και αν έχουν τη δυνατότητα. Και τον Εργοτέλη Παναχαϊκή δεν το πίστευα θα κερδίσει ο Εργοτέλης. Ναι. Πάντως το μάτς με την Καλυθέα δεν θα είναι για τον Όφη όπως ήταν τα προηγούμενα τελευταία μάτς με τους Αιγινιακούς και όλα τα υπόλοιπα. Τα Τρίκαλα ή τον Αιγινιακό ή τη Σπάρτη. Θα είναι ένα κανονικό παιχνίδι γιατί καίγεται. Η Καλυθέα εκτός αν το έχει πάρει απόφαση. Αν δεν είπαμε ότι δεν και καλά θα χάσει ο Όφη. Κατά τα ψέματα είναι καλύτερη ομάδα, είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Δεν ξέρω παλέα. Αν μπορεί να τον κοντράρει. Αλλά θα το παίξει το μάτς. Αλλά και κανείς δεν πίστευε ότι θα γκελάρει και ο Άρης στην Καλυθέα, αλλά δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Δεν του μέτρησε και το κανονικότατο τον γκολ ο διαιτητής και δεν κέρδισε την Καλυθέα. Ο Όφη θα πάει στην Καλυθέα όπως πήγε παιδιά στον Απόλλωνα Λάρισσας. Θα είναι ικανός στο να σκοράρει κτλ. Θα το πάρει το παιχνίδι. Δεν θα είναι ικανός. Ο άλλος δεν θα κάτσει να χάσει. Αυτά, τέτοιο μάτς είναι αυτό με την Καλυθέα. Και γενικά όταν, όπως, όσο πάμε προς το τέλος θα υπάρχουν τέτοια παιχνίδια. Εκτός αν τελειώσει και προς τα κάτω η όλη φάση, αν και δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους όλες οι ομάδες μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι θετικό, ξέρετε, για τον Άρη που προηγείται στη βαθμολογία. Ότι δεν θα υπάρχουν ομάδες όπως πέρσι που θα παίζουν τα αγάλματα. Γιατί πέρσι πολλές ομάδες παίξαν τα αγάλματα και είδατε ότι έγινε. Και η Σπάρτη που πριν κάνα 2-3 εβδομάδες παίζαν τα αγάλματα, τώρα κινδυνεύει. Κινδυνεύει βάσιμα μετατοχή με τον Καραϊσκάκη χθες. Τέλος πάντων. Ο Καραϊσκάκης είναι ένα ματς δύσκολο για τον Άρη. Γιατί ο κύριος Παπαβασιλείου θα τα δώσει όλα για τον αγαπημένο του Όφη. Απ' την άλλη, δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα Όφη. Κάτσε να δούμε μέχρι τότε. Σούπα, είναι πολύ σημαντικά τα τέσσερα μάτς. Μπορεί μέχρι τότε να έχει καθαρίσει μπουγάδα και. Έτσι, γιατί πέρα από το παιχνίδι Παναχαϊκή Άρης παίζει και Παναχαϊκή Όφη και δόξα δράμας Παναχαϊκή. Αυτό που είπες. Τρικάλα Παναχαϊκή πέρασε. Μου είπε Παναχαϊκή από τα Τρικάλα. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πάμε να κάνουμε το break των 6.30. Να... Εδώ είμαστε, δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Μέχρι και τις 7 μαζί σας εδώ με τον Βασίλη Καβαδία είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο γενικότερα τα εξαντλήσαμε τα θεματάκια μας. Με το παιχνίδι χθες, με τη συνέντευξη που είχαμε με τον Μπράνισλαβ Νίκητς, όλα τα νέα. Η ομάδα έχει ρεπό σήμερα, αύριο θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Στο μπάσκετ δεν είχαμε φυσικά παιχνίδι. Το Άρης ΠΑΟΚ ορίστηκε 21 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, 21 Μαρτίου. Η ώρα δεν έχει οριστεί ακόμα. Η ώρα δεν έχει βγει. Εκεί στο Νεσάκια 3 η ώρα, παιδιά, κάτε το. Έτσι, είναι... Άρχεται κόσμος τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. 3 η ώρα βάλτε το. Against Monday Football. Πολύ επιτυχημένο χθες το. Ναι, οι ορολογίτες, μπράβο. Πάνω στους από τους ορολογίτες στη θύρα 1. Πολύ καλό, όντως. Του γηπέδου, Δευτεριάτικα, 3 η ώρα, ρε παιδιά, όντως έχετε δίκιο. Τι ήταν αυτό το πράγμα τώρα. Καλά, και έγινε λόγω κυπέλου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι καλά ήταν. Καλή η παρουσία του κόσμου. Για Δευτέρα και 3 η ώρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά ήταν. Πάντως αυτό είναι λίγο βάρβαρο. Η ώρα και η μέρα, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολη. Τώρα για το μπάσκετ παίζει με τον Φάρο. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα 4,5 ώρα το Σάββατο. Αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για να φύγουν τα όποια σύννεφα αγωνιστικά πάνω από την ομάδα. Να το κερδίσει για να ηρεμήσει πλέον αγωνιστικά και να ετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μετά που θα γίνει, επαναλαμβάνω, 21 του Μάρτη. Είναι η μέρα Τετάρτη. Απλά δεν ξέρουμε ακόμη την ώρα εκτός αν ξέρει. Κάτι ο Σταμάτης ο Μουρελής, ο οποίος πρέπει να μας ακούει τώρα. Άρα, Σταμάτη. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα στους αγρατές. Ξέρεις τίποτα καμιά ώρα? Επιλεκτικές καλησπέρα. Όχι, ακόμα δεν έχει βγει. Υποθετικά να μιλήσω 7-7.30 θα πω. Εκεί θα βάζω τα χρήματά μου. 7-7.30. Μάλιστα, οκ. Δεν νομίζω να το κάνουν πολύ νωρίς. Καλή ώρα είναι 7-7.30. Άρα τώρα που το είπες, θα το ορίσει 5 ο Βαζόπουλος. Πάλι καλά, μας θυμήθηκε. Πέντε, τι να το ρίξει, πέντε, άμα το ρίξει πέντε, ναι. Δηλαδή είχαμε καλό με την
ιστορία με την αλλαγή του αγώνα. Τώρα να έχουμε και με την ώρα, εντάξει. Έχεις βγάλει βόλτα το σκύλο, ε? Ναι, με πετύχατε στην βόλτα ακριβώς τώρα. Άκουσε και... Γαλατσόπουλος και άρχισε να γαυγίζει ο σκύλος. δεν είναι τυχαίο το Λενάρι το σκύλο μου. Βέβαια. Φυσιολογικό, φυσιολογικό. Βέβαια. Εντάξει, και το αγωνιστικό είναι σημαντικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος και αυτές τις ερωτήσεις δεχόμαστε και εμείς καθημερινά, έχει να κάνει με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνει. Ναι. Καταρχήν, επειδή λογικό. Έγινε λίγο ξαφνικά Παρασκευή, ήταν με το ντέρμπι, γίνανε και αυτά με το Σαββίδι, όλα αυτά, έχει πάει λίγο στην άκρη το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Γουλιέλμο. Ναι. Κοίτα, και η πλευρά του συγκεκριμένου κυρίου γενικότερα θέλει το θέμα να είναι λίγο στην άκρη. Mm-hmm. Δεν επιθυμεί μεγάλη δημοσιότητα, δεν επιθυμεί να κάνουν πολλά πράγματα προς τα έξω. Θέλουν να κρατήσουν το θέμα χαμηλά, γιατί υπάρχει δρόμος ακόμα στην ιστορία. Δεν έχει τελειώσει κάτι, δηλαδή να πεις ότι εντάξει, έχει φύγει ο Λάσκαρης τελείως και για να λάβει ο κύριος Γουλιέλμος με το επιτελείο του και όποιος ακολουθείς, γιατί και η μεταγνώση των μετοχών είναι μια μεγάλη διαδικασία, δεν κάνει πολύ απλό. Ναι. Έτσι, πρέπει να περάσει με την Επιτροπή, η Επιτροπή η οποία εδώ για παράδειγμα ουσιαστικά έκοψε τον υπό τον Λάσκαρη όταν ήταν θέση στον Άρη. Ναι. Έτσι τώρα βέβαια εδώ η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη στον Άρη. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της Επιτροπή, δηλαδή ότι θα γίνει μια μεταβίβαση σε ένα γκρουπ ανθρώπων η οποία θέλει να σώσει μια εταιρεία. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα η μεταβίβαση. Θα γίνει. Εγώ αυτό νομίζω, Αλέξανδρος. Την επόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, την επόμενη Πέμπτη συνεδριάζει η Επιτροπή Πραγματικού Αθλητισμού. Την επόμενη Πέμπτη είναι τώρα η συνεδρίαση. Πρέπει να γίνει ένας τέλος, έτσι δηλαδή και ο Γουλιέλμου, για να παραδοθεί στην Επιτροπή, για να γίνει μεταβίβαση. Ο κ. Γουλιέλμου, πλευρά του μάλλον, όπως υποστηρίζει ότι έχει φτάσει σε μια συμφωνία με τον Νίκο του Λάσκαρη. Αυτό λέει και η πλευρά Λάσκαρη ουσιαστικά, ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα όσον αφορά τη μεταβίβαση. Αυτό που κυκλοφορεί επίσης είναι ότι ο κ. Λάσκαρης πήρε ένα αντίτιμο για να προχωρήσει τη συμφωνία. Δηλαδή αυτό που έγραψε στο σχολείο μου στο Λαμπαροτάρι μια εβδομάδα, το οποίο το έγραψα με τη λογική ότι ίσως εκεί να φτάσουμε, τελικά μάλλον εκεί φαίνεται ότι φτάσαμε. Δηλαδή αυτό που δεν έδινε η πλευρά Καπάζογλου, που σε μια βάση ακούστηκε ότι παίρνει και όλα τα χρέη, ήταν τελικά το κάτι παραπάνω, το κερασάκι του τούρτα. Φαίνεται ότι αυτό το δίνει ο κύριος Μπλεβάδη, κύριο Γουλέλμο, η οποία βέβαια έχει πίσω κάποιους επιχειρηματίες, τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, οι άνθρωποι έχουν κρυταδέσει που να βάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό, έτσι το οποίο φτάνει 400-500, και από εκεί πέρα ζητάνε τη σύμπραξη όλων. Οπότε λογικό είναι να μένεται η πλευρά Καπάζογλου να εισχωρήσει ουσιαστικά με την πλευρά Γουλιέλμου, να γίνουν ένα, ώστε να ενώσουν και τα χρήματά τους. Έτσι, τα χρήματα που θα βάζει η πλευρά Καπάζογλου, ο κ. Δουλιάμης, όλοι οι άλλοι επιχειρηματίες που είναι στο συγκεκριμένο. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν στα μάτια ότι ο κ. Δουλιάμης προορίζεται για διευθύνων σύμβουλο στο νέο σχήμα. Στο νέο διοικητικό σχήμα. Θα έχει θέση στο Δουσού, είναι δεδομένο. Έτσι και, ας το πούμε, έτσι και σημαντική. Το θέμα είναι να μάθουμε ποιοι ακριβώς είναι επίσης πίσω από την ιστορία αυτή. Πρέπει να. Ο Άρης, ο οποίος. Είναι πολύ πρόσφατο αυτό που συνέβη με τον Νίκο Λάσκαρη. Ως οργανισμός γενικότερα, οφείλει να είναι λίγο προσεκτικός γενικότερα. Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και θα μπουν σίγουρα κάποια χρήματα που θα βοηθήσουν στην καθημερινότητα της ΚΑΕ, δεν πρέπει να. Το πάθημα να γίνει μάθημα και να τσεκαριστούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν την ομάδα και θα βρίσκονται από πίσω. Ποιοι είναι αυτοί, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, για ποιο λόγο μπαίνουν στον Άρη. Ο κύριος Γουλιέλμος, ποιο είναι το προσωπικό του όφελος από αυτή την ιστορία? Κοίτα, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος, ο αδερφός του επίσης είναι δικηγόρος, έχει το γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο ίδιος δραστηριοποιείται στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Κοίτα, οι πληροφορίες και με ανθρώπους του Άρη που μίλησα εγώ και την Παρασκευή και τις επόμενες ημέρες, όλοι μου λένε ότι είναι ένας άνθρωπος του Άρη, ένας άνθρωπος θέλει επιστροφή, ένας άνθρωπος αριανός. Αγαπάει την ομάδα, προφανώς η όλη η κίνησή του έχει να κάνει κυρίως και με την αγάπη του, βλέποντας ότι η ομάδα πάει στη διάλυση. Αλλά θα συμφωνήσω αυτό που λες, Αλέξη, ότι θα πρέπει ό,τι γίνει να γίνει ξεκάθαρα, να βγουν οι επιχειρηματίες ποιοι είναι από πίσω, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, όλα να είναι στο φως, στην αλήθεια. Δηλαδή αυτό που ακούγονταν το τελευταίο και χρονικό διάστημα και για τις συζητήσεις με πλευρά Λάσκαρη, που υπήρχαν κάποιοι που λέγανε όχι να μην δημοσιεύεται τίποτα γιατί αυτό. Όλα στην αλήθεια. Έτσι έπρεπε να γίνει και με το Λάσκαρη στην αρχή. Έτσι που
Τότε, επειδή ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε να έχει μια μεγάλη οικονομική δυνατότητα, κάποια πράγματα που ίσως τότε δεν άρεγαν, όπως αυτό που ανέφερα πριν για την Επιτροπή. Έτσι, αυτό για την Επιτροπή. Ήρθε μετά από 2,5 χρόνια το θέμα. Ότι η Επιτροπή 2 φορές έκοψε τον εγώ το Λάσκαρη. Και την 3η φορά πέρασε η μεταβίβαση των μετοχών. Έτσι. Αυτό άμα έβγαινε τότε, σίγουρα θα διερωτιόμασταν όλοι γιατί δεν περνάει από την Επιτροπή η μεταβίβαση. Έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουν κάποια πράγματα εφόσον ολοκληρωθεί το όλο θέμα, να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να παρουσιαστούν κάποιοι άνθρωποι, να μιλήσουν ξεκάθαρα με το business plan, τι σκέφτονται να κάνουν, ονόματα. Το καλό είναι στην όλη υπόθεση ότι δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους, τουλάχιστον ο κ. Γουλέλμος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στη Μονακό ή ζει στην Ελβετία και ξαφνικά ήρθε και δηλώνει Άρης. Έτσι ξέρουμε αυτό ότι είναι Άρης, είναι γνωστό. Έτσι. Να συμφωνήσω αυτό που λες, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα όσον αφορά την επόμενη μέρα. Ποιοι είναι μέσα, να μην έχουμε το κέντρο με το Λάσκαρη, ότι έγινε με το Λάσκαρη για παράδειγμα, που φτάσαμε μέσα στην άλλη στιγμή να λέμε... Στο Λάσκαρη καυγίζει περισσότερο σκύλος. Είμαστε ένα κόπο που είναι, ας πούμε, κυρίαρχος ο δικός μου. Και τώρα περνάνε κάποιοι οποίοι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι δυνατόν να μέσα από το πάρκο που έχει 10-15 χιλιά, δηλαδή να σε καυγίσουν. Ναι. Κουράζει να περάσει 2 μέτρα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα το πάρκο ήταν και λίγο περίεργο να ομολογήσω. Έτσι δεν είναι δηλαδή τώρα και εντάξει, καταλαβαίνω να δεν ατενώ. Όσοι το γνωρίζουν πίσω και από το κινηματάκι του συγκεκριμένου πάρκο. Εντάξει, έχει και λίγο περίεργο κόσμο, αλλά προσπαθούμε να μας ποτέ από ένα πάρκο κλίμα του σκυλιά, γιατί από τα 10 σκυλιά ένα-δύο θα σου ορμήξουν. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ηρεμήσαμε, τώρα άρχισε το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το διοικητικό, έτσι περιμένουμε εξελίξεις, υπάρχουν επαφές. Ανάμεσα στα Γουλέλμου και στην πλευρά Καπάζο Γλουζουλιάμι, έτσι κάποιες πρώτες επαφές που γίνανε, γιατί και αυτός θέλει να ξέρει τι θέλει να κάνει τώρα Καπάζο, αν θα μπει στην διαδικασία, λογικά θα γίνει κάποιος και σε άλλους παράγοντες. Έτσι δηλαδή που θέλει να βοηθήσει τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί τα χρέη είναι πάρα πολλά. Έτσι δηλαδή μιλάμε τώρα για χρέη 5 εκατομμύρια. Να πρέπει να μας να ενημερωθεί ο κόσμος για το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να βάλουν, πώς θα καλύψουν τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Αλέξη, για όλα πρέπει να ενημερωθεί. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί ακριβώς για το ύψος των χρεών, πού είναι αυτά τα χρέη, τι έχει κάνει ακριβώς ο κ. Λάσκαρης και φυσικά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν να βάλουν, πόσα θέλουν να βάλουν, πώς θέλουν να βοηθήσουν έτσι την ομάδα. Πρέπει όλα να είναι ξεκάθαρα στον κόσμο. Αυτά τα όχι για το καλό της ομάδας είδαμε που μας οδηγήσαν. Το μη μιλάς για το καλό της ομάδας, μη λες, είδαμε, στάσανε, φτάσαμε ένα βήμα πέντε β' εθνική. Έτσι, γιατί και το καλοκαίρι θυμάστε και το καλοκαίρι λέγαμε κάποια πράγματα για το Λάσκαρη, που οδηγεί την ομάδα και μετά την έλευση Γιαννάκη, και τότε υπήρχε κόσμος που έλεγε όχι, μη μιλάς για το καλό της ομάδας. Και φτάσαμε, είμαστε τώρα Μάρτιο, η ομάδα να γνωστάει κοντά 5 εκατομμύρια ανάγκη προσφυγές. Την Πέμπτη έχουμε πάλι την υπόθεση, νομίζω, Σίμσακ. Έτσι που έχει πάρει αναβολή. Γενικά έχουν πάρα πολλές υποθέσεις που τρέχουν. Έτσι πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες τρέχουν. Έτσι έχουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς το μέγεθος των χρεών. Εντάξει, τώρα βέβαια όλες αυτές οι πλευρές θα κάνανε που κάνανε τόσο καιρό υπομονή. Νομίζω ότι βλέποντας τώρα ότι είναι στα σκαριά μια αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς και θα μπουν σε μια διαδικασία να διαπραγματευτούν εκ νέου με κάποιους άλλους ανθρώπους, θα κάνουν μια τελευταία υπομονή νομίζω. Μα να σου πω κάτι, εδώ και το θέμα της ΣΥΜΠΑ για παράδειγμα, έτσι η ΣΥΜΠΑ η οποία σύμφωνα με πληροφορίες πλέον έχει κλείνει τη στάση της, δεν έχει να κάνει ότι παίρνεις παίχτη από τότε που ισχύει η τιμωρία και τα σχετικά που ισχύαν παλιότερα, έτσι πλέον δεν παίρνεις τίποτα. Η ΣΥΜΠΑ έχει κλείνει πολύ τη στάση της, γι' αυτό γιατί το κάναν πολλές ομάδες, όπως το έκανε και ο Άρης. Αλλά και η ΣΥΜΠΑ ακόμα, έτσι δείχνει διατεθειμένη εφόσον ο Άρης πάει με κάποιες προτάσεις συμβιβασμού, να τις προωθήσει προς τους παίχτες, τις προτάσεις συμβιβασμού. Έτσι γιατί η ΣΥΜΠΑ αν θέλει, μπορεί να αναγκάσει παίχτες να φτάσει σε ένα συμβιβασμό με τον Άρη. Πάντως νομίζω ότι η ιδιότητα του κυρίου Γουλιέλμου και η δραστηριότητά του στο χώρο θα διευκολύνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αν προσθέσουμε σε αυτήν και του Παναγιώτη Καπάζογλου, τότε έχω την αίσθηση ότι τα 5 εκατομμύρια που για όλα που μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ λιγότερα. Για να δίνουμε στον κόσμο την πραγματική διάσταση. Εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί ο καθένας μπορεί να μεγαλώνει, να μικραίνει χρέη, αλλά επειδή και στο ποδόσφαιρο στο παρελθόν τα χρέη ανεβοκατέβαιναν ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός και ο κόσμος έφτασε να ακούει για 30, 35 και 40 εκατομμύρια χρέη όταν ήταν 5. Εκεί βέβαια ήταν άλλοι οι λόγοι. Έτσι και εδώ, εγώ θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι αυτοί που αναλαμβάνουν τώρα έχουν όντως τα χρήματα τα οποία λένε, τότε θα είναι σε θέση ο Άρης πραγματικά να βγει
από το τέρμα και το αδιέξοδο και μόνο έτσι μπορεί να βγει ή με έναν μεγάλο επενδυτή. Επειδή δεν υπάρχει μεγάλος επενδυτής και ο κύριος Γουλιέλμος και ο Παναγιώτης ο Καπάζογλου με όλους τους συνεργάτες τους έχουν τον τρόπο τα 200 να γίνουν 30. Δεν σημαίνει θα γίνει με όλους βέβαια αυτό. Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιοι που τα 200 θα είναι 200. Ναι, ειδικά αυτοί που έχουν τις αποθέσεις υπέρ τους, τις αποφάσεις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θα τα πάρουν, μπορεί να πάρουν τα 200, όμως, να σου πω κάτι, όταν είναι ο μάνατζέρ σου αυτός που πλέον είναι στην ομάδα, ή τέλος πάντων συνεργάτης του, θα δεχτείς τα 200 να τα πάρεις σε 2 χρόνια. Δεν θα λες να πάρω σε 3 μήνες. Αυτό λέω. Και κάποιοι θα έχουν και ψαλίδια, γιατί, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, ο Μπάκνερ είναι, είχε να παίρνει 15 και έκανε προσφυγή και δεν παίρνει 200. Εντάξει. Δεν θα χαρίσει κανένας λεφτά. Συνεργάτη με τον κύριο Καπάζογλου. Όχι, παράδειγμα σου λέω. Παράδειγμα, απλά είναι ένα από τα παραδείγματα χαρακτηριστικά αυτός. Ναι, και αυτό θα βοηθήσει. Να σου πω κάτι. Έτσι. Σε αυτό πολύ συμφωνώ. Γιατί τα 5 εκατομμύρια που λέμε εμείς, βάλω ότι περίπου 1,5-1,800 είναι τα δεδομένα στο Α99. Έτσι, τα οποία δεν μπορεί να τα μειώσει, είναι αυτά που απομένουν. Ναι, αλλά αυτά είναι ρυθμισμένα σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σωστό. Από το υπόλοιπα 3 εκατομμύρια, 3,5 μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει χρέος. Έτσι, άμα κάνει σωστές συμφωνίες και έχει τα μετρητά, μπορεί κατευθείαν να το ρίξει στο 1,5 εκατομμύριο. Το χρέος. Έτσι, δηλαδή το ποσό από 5 μπορεί να πάει στα 3, μπορεί να πάει και λίγο πιο κάτω. Αρκεί να κινηθεί σωστά, να έχει και την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα μετρητά για να κάνει ένα εργασμό και άμεσα να το τηρήσει. Έτσι, γιατί αυτό μετράει στην όλη ιστορία. Έτσι. Να κάνει άμεσα διακανονισμό. Έχουμε μια εικόνα για πλάνα, σχέδια, δράσει του κυρίου Γουλιέλμου, γιατί έβλεπα και στο Λαμπαοτάρι σε ένα κείμενο που ανέβασε ο Γιάννης το πρωί ότι είναι εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει επαφή και με τον Γιαννάκη. Δηλαδή ναι, λειτουργεί σαν να είναι εντός εισαγωγικών αφεντικό στην ομάδα. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι καλά κάνει και ενημερώνει για την κατάσταση, να μάθει όντως κάποιες πληροφορίες παραπάνω και για το αγωνιστικό τμήμα, αν θέλεις, τι γίνεται με την ομάδα, με τους παίκτες, γιατί το πράγμα δεν έχει τελειώσει. Να μάθει κάποια πράγματα για τους υπαλλήλους, με την επίσκεψη εργασίας, τι γίνεται, πόσο είναι πίσω. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο κ. Γουλιέλμος προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία όσο γίνεται περισσότερα για την καθημερινότητα της ομάδας, για τα πράγματα της καθημερινότητας. Θεωρώ επίσης ότι πέρα από την πλευρά Καπάζογλου, νομίζω ότι θα κάνει κάποια, κάποιο κάλεσμα και σε άλλους παράγοντες που είναι εκτός της κίνησης Καπάζογλου. Άνθρωποι που θέλουν να βοηθούν, δηλαδή και ως Πιάκης για παράδειγμα, δεν είναι στην κίνηση Καπάζογλου. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει από ό,τι χρειάζεται. Μπορεί να γίνει ένα κάλεσμα και στον κ. Πιάκη. Νομίζω ότι θα ζητηθεί η συνδρομή και άλλων παραγόντων προκειμένου να μπορέσει η ομάδα όχι να πρωταγωνιστήσει, να μην ξεγελιόμαστε, να μπορέσει να καλύψει αυτή τη μαύρη τρύπα όσο γίνεται πιο σύντομα. Να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Πρόεδρος, διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά, ποιος θα είναι? Γιατί ο κύριος Γουλιέλμος δεν μπορεί να είναι. Ναι. Και από ό,τι ακούω, εκτός αν, πάψει να είναι δικηγόρος, που δεν νομίζω, γιατί είναι εξαιρετικός νομικός. Καλά, ναι, και έχει και εκπροσωπεί ένα μεγάλο γραφείο. Κοιτάξτε, άμα πούμε ότι ο κ. Γουλιέλμος ήταν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ίσως και ένας ακόμα τριβάτα Καπάζογλου, θα βάλει έναν εκπρόσωπο του Δραστέχνη, μένουν άλλα 2 άτομα σε ένα πενταμελή συμβούλιο. Εγώ. Υπάρχει πιθανότητα ότι... για Αρβανίτη, παραδείγματος χάρη. Κοίτα να δεις, δεν θα την πρέπει να την αποκλείσω. Ο κ. Αρβανίτης συνδέεται φιλικά με τον κ. Γουλιέλμο. Επειδή έτσι και αλλιώς έχει τις ποινικές ευθύνες, γι' αυτό το λέω. Ναι, και αυτό. Θεωρώ ότι ίσως και ο κ. Αρβανίτης να μπει σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί είναι και αυτό που είπες. Είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει τελείως εκτός. Ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι θα μπει και ένα άτομο του κ. Γουλιέλμου σίγουρα. Έτσι, καλά, μπορεί να είναι ο ίδιος αντιπρόεδρος. Δεν τον εμποδίζει σε κάτι. Ναι, πρόεδρος, ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει δικαίωμα υπογραφής, έτσι να το πω, ναι, όσο είναι ενεργά δικηγόρος, όσο είναι νομικός. Κοιτάξτε, πολλά τώρα είναι τα σενάρια. Χρήσαμε, γιατί πέρα από αυτά όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να παραμερίσουν οποιοδήποτε διαφορές μπορεί να υπάρχουν στο παρελθόν και να κοιτάξουν ένα κοινό στόχο, τον Άρη. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σεβαστή επιθυμία τους να βάλουν χρήματα και δεν θέλουν να λειτουργούν, έτσι και ο κ. Παναγιώτης Καπάζογλου, έτσι, δεν θέλει να έχει κάποιο πόστο. Έτσι, δεν μπορεί να έχει. Όσο είναι ενεργός μάνατζερ, δεν μπορεί να έχει. Ακριβώς, είναι και αυτό. Έτσι, γι' αυτό μπαίνει, ας το πούμε, έτσι, να μπει στο νέο δουσού, εφόσον αυτό οριστικοποιηθεί και ο Ζουλιάνης. Έτσι. Αλλά θέλω να παραλάβω και πάλι κάτι που λέμε, γιατί ακόμα δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο
Θα μου πεις τώρα μπορεί να ακούγεται σαν λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι αδικαστικό. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί για να πούμε ότι και τυπικά ο Νίκος Λάσκαρης ήταν ποτέ παρελθόν. Έτσι, εγώ κρατάω πάντα επιφύλαξη γιατί με τον Νίκο Λάσκαρη αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα, παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, άμα εδώ να βγει η Επιτροπή και να πει ότι ολοκληρώθηκε η μετάβαση των μετοχών της Καϊάρης από τον κύριο Λάσκαρη στον κύριο Ξογοτάδε, πάτε με τον Λάσκαρη, εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Ναι. Πάντα. Πάμε και λίγο αγωνιστικά πριν κλείσουμε. Ο Χριστίδης είχε ένα διάστημα, δεν παίζει. Ναι. Αυτό σημαίνει το Σάββατο. Εντάξει, θα δει. Εντάξει, το διάστημα για να πει τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Ναι. Έτσι μπορεί να μπει. Τώρα είναι και θέμα Γιαννάκη πώς κρίνει το παιχνίδι. Με βάση τα αποτελέσματα τελευταία είναι ένα παιχνίδι κρίσιμο. Κρίσιμο με τη λογική ότι εντάξει, ο Φάρος έχει ανεβεί, έχει ενισχυθεί, έχει κάνει και τις νίκες. Δηλαδή και ο Άρης τώρα θέλει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι να μην έχει οτιδήποτε στο μυαλό του. Έτσι, γιατί ο Πανιώνιος δεν του παρατάει, ενισχύθηκε. Τα Τρίκαλα. Εντάξει, για μένα τα Τρίκαλα δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουν χάσει πολύ έδαφος. Αλλά ο Πανιώνιος παραμένει έτσι η ομάδα που μπορεί να πλησιάσει. Εντάξει, τώρα θα το δει για τον Χριστίδη Γιαννάκη, θα νομίζω ότι στόχος είναι νική, φεδά, έτσι για να τελειώνει η ιστορία και να πάει και στο τέλος με τον ΠΑΟΚ, όσο γίνεται καλύτερη ψυχολογία. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Τώρα και πέρα εδώ να πούμε ότι πέρα το αγωνιστικό, όπως να δεν περιμένουν και αυτοί να δουν τι θα γίνει με όλη την κατάσταση. Έτσι πήραν κάποια χρήματα και αυτοί. Εντάξει, είδαν ότι κάποιοι είναι κοντά στην ομάδα. Σημαντικό, ο κόσμος είναι κοντά. Από εκεί πέρα θέλουν όμως να νιώθουν έτσι ότι δεν είναι μόνοι τους. Και αυτό το τελευταίο καιρό το νιώθουν. Εντάξει, νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα για την νίκη στη Λάρισα. Και η Λάρισα είναι μια ομάδα που καίγεται για αυτό το παιχνίδι. Έτσι ξέρει ότι να βρει τον Άρη σε τέτοια κατάσταση άλλη χρονιά δεν θα γίνει. Έτσι δεν, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει και αυτή να πάρει μια νίκη για να απομακρυνθεί τον Πανιώνα. Νομίζω ότι ο κίνδυνος, αυτή η ομάδα που φοβούνται όλοι, η από πάνω είναι ο Πανιώνας. Έτσι κατά τα ψέματα. Τον οποίο ο Άρης τον έχει στο Αλεξάνδριο. Εντάξει, θα δούμε πώς θα κυλήσει στον Αβάτο Χριστίδη. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι στη διάθεση του Γιαννάκη. Από όσο έχω ενημερωθεί και πολλοί κόσμος θέλει να βρεθεί στη Λάρισα, είτε από την εκεί τάση και τις γύρω περιοχές, είτε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα για εσύ και αυτό δεν θα λειτουργήσει κάτι ξεχωριστό. Ο Φάρος γενικά η προσέλευση στο γήπεδο της Σταπανίδας του Φάρου είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι μιλάμε για 200-300 όπλων και αν. Οπότε δεν ασχοληθεί κανείς να βρει εισιτήριο. Έτσι. Ναι. Για αυτό το παιχνίδι. Καλό θα είναι όσοι μπορούν να πάνε να βρεθούν κοντά στην ομάδα. Για αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε μέρες βέβαια να τα πούμε ακόμη για το αγωνιστικό. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, κοίτα, αφού κοιτάνε το Φάρο, αλλά νομίζω στο πίσω μέρος του μυαλού όλων είναι και ο τρίμη τον ΠΑΟΚ. Για πολλούς λόγους. Έτσι, ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Τους επηρέασε νομίζω όλη αυτή η κατάσταση με την αλλαγή της ημερομηνίας. Και έχουν το μυαλό τους λίγο περισσότερο εκεί παίκτες από ό,τι στο Φάρο. Αλλά έχουμε πολλές μέρες ακόμα, εντάξει να τα πούμε για το αγωνιστικό. Ακριβώς να γίνει την εβδομάδα. Εντάξει. Αλλά είναι σημαντικό επίσης ότι την εβδομάδα έχει ουσιαστικά τρία παιχνίδια. Ναι. Είναι και αυτό ένα κάτι το οποίο το προβληματίζει ο Γιαννάκη. Η ομάδα τώρα έχει συνηθίσει να παίζει ένα. Υπάρχει τώρα, δεν έπαιξε. Υπάρχει μια διακοπή μεγάλη. Δηλαδή, αυτό όσον αφορά αγωνιστικά, χαλάει το ρυθμό της ομάδας. Ναι. Έτσι είναι γεγονός αυτό. Πρέπει να βρει ρυθμό η ομάδα και πάλι. Ναι. Θα δούμε πώς έχει λύσει η προετοιμασία τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Καλή συνέχεια. Με background τα γαυγίσματα από το σκύλο του το Σταμάτη, ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ. Υπάρχει η ανακοίνωση αυτή τη. Η ΕΚΑ απέβαλε, λέει, την. Κάποτε ήταν μέλος και ο Άρης στην ΕΚΑ, θυμίζω. Ναι. Θεωρητικά είσαι ακόμα. Στην Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Ναι. Όταν έπαιζε στην Ευρώπη. Και αύριο έχει προγραμματιστεί, να σας λέμε και κάποια νέα. Διέγραψε τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα του θέματος, ναι, παρόλο που υποβαθμίζεται εντός Ελλάδος. Έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα τώρα παγκοσμίως. Έχουν ασχοληθεί όλα. Βλέπεις ότι όπου υπάρχει ποδοσφαιριστής ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου του μάτς στην Μπαρτσελόνα ο Βαλβέρδε για το περιστατικό. Μάλιστα. Βλέπετε ότι έχει. Ασχολείται όλος ο κόσμος. Είναι αναλογικό, όπως το καταλαβαίνετε. Και για να βγει ο Σαββίς να ζητήσει συγγνώμη, αντιλαμβάνεστε ότι. Και υπάρχει και μια έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο της FIFA. Να σας δώσουμε έτσι κάποια νέα. Γιατί ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο είμαστε, ο Λίμπερο. Υπάρχει μια έκτακτη συνέντευξη τύπου αύριο της FIFA για τα γεγονότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η δευτεροβάθμια της ΕΠΟ αυτή τη φορά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά, είναι λίγο πιο δύσκολο, πιο σύνθετο το συγκεκριμένο θέμα και το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος πάντων.
Ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο φυσικά, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με το καλό εδώ στην εκπομπή. Σας παραδίδω στα χέρια του Γιώργου Ματζού και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να σας πει και αυτός. Και φυσικά όλο το πρόγραμμα του Λίμπερο με όλα αυτά που γίνονται. Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε, αλλά και εννοείται να διασκεδάζετε. Γιατί πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι και διασκέδαση. Τα λέμε αύριο. We'll be right back.